να μας πει, γιατί κάθε χρόνο λένε ότι οι αγρότες βγαίνουν αυτή την περίοδο, αλλά ναι, δεν βγαίνουν γιατί δεν έχουν τι να κάνουν, αλλά γιατί τα προβλήματά τους τους βγάζουν στους δρόμους, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Και φέτος τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα. Εμείς ειδικά εδώ η Καρδίτσα, βέβαια και τα Φάρσαλα δίπλα και Τρίκαλα και Μαγνησία, είχαμε προβλήματα με τον Ιαννό και την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαν τα πορίσματα από τον Ελγά. Και εδώ διαπιστώσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των αγροτών ότι τα πορίσματα και οι εκτιμήσεις για ζημιές δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στο μέγεθος της ζημιάς που είχαμε, γιατί εδώ η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. Ήταν 100% και αυτή τη στιγμή έρχονται να μας αποζημιώσουν με 30, με 40 και 70%. Για το λόγο αυτό είμαστε καταρχήν στον δρόμο και βέβαια για όλα τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία είναι διαχρονικά και έχουν να κάνουν τόσο με το κόστος παραγωγής, που αφορά το αγροτικό πετρέλαιο, το αγροτικό ρεύμα, τις τιμές των αγροεφοδίων, όσο και με τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα, οι οποίες είναι εξευτελιστικές, κάθε χρόνο είναι χειρότερες και κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει και το δούλεμα. Όταν μας λένε ότι κάποια προϊόντα είναι θέμα χρηματιστηρίου, οι χρηματιστηριακές τιμές ανεβαίνουν και εμείς οι παραγωγοί πληρωνόμαστε πολύ κατώτερο από τις τιμές που είναι χρηματιστηριακά. Βέβαια, ένα άλλο αίτημα που έχουμε βασικό είναι η ενίσχυση λόγω και της πανδημίας, που είμαστε η επαγγελματική τάξη, η οποία δεν έχουμε ενισχυθεί καθόλου, ενώ έχουμε πληγεί και εμείς και έχουμε απώλεια εισοδήματος λόγω της πανδημίας. Από την άλλη, δεν έχουμε πάρει καμία ενίσχυση. Και σίγουρα διεκδικούμε ενίσχυση λόγω της πανδημίας να δοθεί σε όλους τους αγρότες για να μπορέσουμε και εμείς και να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Κύριε Τζέλα, εμείς βλέπουμε πάντως τις εικόνες, όση ώρα μας μιλάτε, από το πέρασμα του Ιαννού στην περιοχή σας, για να θυμηθούμε και λίγο γιατί ακριβώς μιλάμε. Επειδή έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, δεν έχει υπάρξει μια συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον κύριο Λικουρέτζο που είναι ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Του ΕΛΓΑ, ναι. Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή διεκδικούσαμε και διεκδικήσαμε οι αποζημιώσεις λόγω του Ιαννού να γίνουν εκτός ΕΛΓΑ, γιατί θα ήταν πιο δίκαιες. Αν θυμάστε τότε, πριν 4 μήνες, 18 Σεπτέμβρη που είχε γίνει η καταστροφή, είχε περάσει από εδώ και ο κύριος Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός και πολλά κυβερνητικά στελέχη και έλεγαν όλοι ότι θα αποζημιωθούμε στο 100% της ζημιάς και στο 100% της παραγωγής. Ανταυτού βλέπουμε ότι επειδή το πήγαν μέσω ΕΛΓΑ να μας αποζημιώσουν, έχουν περάσει 4 μήνες, έχουν δώσει σε κάποιους μια προκαταβολή των 100 ευρώ για το βαμπάκι, των 30 για τα τριφύλια, αλλά είναι όχι σε όλους, είναι ούτε στο 50% των αγροτών. Και τώρα τα πορίσματα δυστυχώς δεν αποζημιώνουν στο 100% της ζημιάς που ζητάνε. Κύριε Τζέλα, άμα εξηγήσετε κάτι, εννοείτε ότι ορίστε, θέλατε οι αποζημιώσεις να έρθουν εκτός ΕΛΓΑ για να είναι δίκαιες? Δηλαδή ο ΕΛΓΑ δεν είναι ο αρμόδιος φορέας ο οποίος αναλαμβάνει αυτά τα πράγματα. Ο κανονισμός. Ναι, κοιτάξτε, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ από μόνος του, ναι, από μόνος του είναι ένα έκτρωμα. Το έχουν αποδειχθεί και οι προηγούμενοι υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης από το 9 που ψηφίστηκε. Και όλοι λένε ότι δεν αποζημιώνει, δεν είναι δίκαιος. Από την άλλη, εμείς διεκδικούμε πάντα αυτός ο κανονισμός να αλλάξει. Αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει. Είναι σαν νόμος άδικος. Δηλαδή δεν μπορεί να αποζημιώσει όπως είναι ο κανονισμός στο 100% της ζημιά. Δηλαδή, και αυτό συγγνώμη, ζητάμε και είχαν πάρει μια πρωτοβουλία τότε. Κατανοητό. Λέω ότι εσείς λέτε ότι είχε έρθει ο Πρωθυπουργός εκεί. Είχε πει ότι θα αποζημιωθείτε για το σύνολο της καταστροφής και ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Ο ΕΛΓΑ σίγουρα δεν μπορεί, αλλά τα πορίσματα, αυτό είναι θέμα πολιτικής και της διοίκησης του ΕΛΓΑ. Το τι θέλει να περάσει. Δηλαδή, όταν είπανε ότι δεν θα ισχύσουν το μείον 20 που ισχύει στην παρακράτηση υπέρ ΕΛΓΑ, αυτό το πράγμα εμείς δεν το βλέπουμε. Δηλαδή, όταν κάποιος παθαίνει μια ζημιά 100%, εκ του νόμου, εκ του κανονισμού του ΕΛΓΑ, θα πληρωθεί για το 80%. Ναι. Για το 78% περίπου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι άδικο. Και μιλάμε τώρα ότι οι ζημιές είναι 100%. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και τα πορίσματα που λένε σε μια περιοχή που ήταν πλημμυρισμένη στο σύνολό της, ναι, και ήταν 2 μέτρα το νερό σε ύψος
και να υπάρχουν εκτιμήσεις αλλού 50%, αλλού 70% και αλλού 90%. Μάλιστα, κατανοητό. Ο Βαγγέλη, υπάρχουν, τώρα, καταλαβαίνουμε... Είναι πάρα πολλές οι αδικίες. Βαγγέλη, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, ναι, κινητοποίηση θα έχει και αλλού, έτσι, και στα Φάρσαλα. Δηλαδή, γενικά εκεί στην Καρδίτσα. Αύριο βγαίνουν στα Φάρσαλα. Αυτό που είπε ο κ. Τζέλας, εδώ στην Καρδίτσα έχουν βγει από την περασμένη εβδομάδα τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών. Αύριο βγαίνουν στα Φάρσαλα. Την περασμένη Δευτέρα είχαν κινητοποίηση στη Μαγνησία και στα Τρίκαλα οι αγρότες. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχετε πάλι. Και στην Καρδίτσα, βέβαια, έχουμε και ζητάμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, γιατί το Σάββατο θα είναι στην Καρδίτσα. Σαν Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, ζητούμε να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό και να του θέσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον Ιαννό, έχει να κάνει με την εκτροπή του Αχελώου, να ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα έργα για να έχουμε νερό το καλοκαίρι να μπορέσουμε να ποτίσουμε και βέβαια για τα υπόλοιπα θέματα που σας είπα για το κόστος παραγωγής, για τις τιμές και για όλα τα προβλήματα για το πετρέλαιο, ο οποίος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν γίνει στη Λάρισα είχε πει ότι είναι αδιανόητο να μην υπάρχει αγροτικό πετρέλαιο και έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε και δυστυχώς το πετρέλαιο είναι πανάκριβο και φέτος πάει για 1,30 και παραπάνω. Τώρα, λοιπόν, εμείς αύριο θα κοιτάξουμε πώς έχουμε τον κύριο Λικουρέτζο. Ωραία, και εμείς έχουμε πάλι και μια σύνδεση με τους ανθρώπους εκεί για να μπορέσουμε να δούμε τι συμβαίνει. Ωραία, το αναλαμβάνει ο Βαγγέλης αυτό. Να πούμε και κάτι τελευταίο. Ναι, Βαγγέλη, σε ό,τι αφορά τον ΕΛΓΑ που λέτε, αύριο θα είναι εδώ ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κύριος Νίκος Δούκας, ο οποίος κατάγεται και από την Καρδίτσα. Θα έχετε μια συνάντηση μαζί του, έτσι δεν είναι? Αύριο το μεσημέρι θα είναι εδώ στον Παλαμά για να θέσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και περιμένουμε βέβαια από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ να γίνει πράξη αυτό τουλάχιστον που είπαν. Ότι, ωραία, θα αποζημιωθούν, θα δούμε, όλοι, λοιπόν, οι αγρότες στο 100% της δουλειάς.